Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αριστοτρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021. Και για ποιο θέμα θα μιλήσουμε σήμερα? Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την κριτική σκέψη, την οποία συνηθίζουμε, τέλος πάντων, και σε διάφορα άρθρα, αλλά και σε διάφορες περιπτώσεις που έχει αναφερθεί το θέμα αυτό, να αναφέρεται στην εφηβεία. Ωστόσο, θα το πάρω και στην ενηλικίωση το θέμα, εγώ, ένα βήμα παραπάνω. Γιατί νομίζω ότι σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε έχει διαφανεί ότι έχουμε όλοι θέμα κριτικής σκέψης. Τι εννοούμε όταν λέμε κριτική σκέψη, Αριστονίκη μου? Δώσε μας ένα απλό ορισμό της κριτικής σκέψης. Ναι. Βασικά είναι ο τρόπος που αξιολογούμε την αξιοπιστία των πληροφοριών που έχουμε μπροστά μας. Και αποφασίζουμε, ανάλογα με τις πληροφορίες που έχουμε μπροστά μας, τι να σκεφτούμε ή τι να, τέλος πάντων, μέσω συλλογισμών που έχουμε στη διάθεσή μας, τι απόφαση να πάρουμε. Το άτομο, ας πούμε, μαθαίνει να στέκεται κριτικά όταν γνωρίζει τι να ρωτά, πώς να το ρωτά, πότε να το ρωτά και στη συνέχεια πώς να σκέφτεται λογικά και ποιες είναι αυτές οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Θέλεις να αναφερθείς επιμέρους στις μέθοδους και τις στρατηγικές, ναι, της κριτικής σκέψης? Βασικά είναι πάρα πολύ σημαντικές για όλο το φάσμα των ηλικιών. Συνήθως ξεκινάμε να μιλάμε για τις δεξιότητες κριτικής σκέψης στην εφηβεία. Γι' αυτό και σε πάρα πολλά σχολικά βιβλία υπάρχει ειδική μνήμα γύρω από την κριτική σκέψη. Ωστόσο, η εισαγωγή αυτών των δεξιοτήτων είναι καλό να γίνεται και από την προσχολική ηλικία. Να μάθουμε δηλαδή τα παιδιά να μπορούν να προβαίνουν σε αυτή την πάρα πολύ πολύτιμη, τέλος πάντων, τρόπο σκέψης. Είναι βασικά η βασίλισσα των σκέψεων, η κριτική σκέψη, και μάλιστα σε πάρα πολλές εξετάσεις που τουλάχιστον στην Κύπρο αυτή την περίοδο υπάρχουν διαθέσιμες σε και κυβερνητικές θέσεις, οι υποψήφοι καλούνται να έχουν και εξέταση γύρω από την κριτική του σκέψη, η οποία επί της ουσίας περιλαμβάνει έναν πολύπλοκο συνδυασμό δεξιοτήτων. Μέσα από μία από αυτές είναι η λογική. Δηλαδή, η λογική ασχολείται με κανόνες που χρησιμοποιούμε συνήθως για να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα. Δηλαδή, βασιζόμαστε στη λογική και όχι στο συναίσθημα. Θέλουμε αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό, τεκμηριωμένα δηλαδή, και βρίσκουμε την καλύτερη δυνατή εξήγηση. Τη λογική μπορεί να την έχουμε διδαχτεί, όσοι την έχουμε διδαχτεί, στο μάθημα της φιλοσοφίας που έχουμε κάνει κάποιοι από εμάς συνήθως στο Λύκειο. Μία άλλη δεξιότητα για να μπορέσει κανείς να έχει κριτική σκέψη είναι η αυτογνωσία. Δηλαδή, να μπορούμε να σταθμίζουμε το τι θέλει ο άλλος από εμάς, γιατί μας ζητάει αυτό που μας ζητά, ποια είναι η επίδραση αυτού που θέλει από εμάς, τι προκατάληψη μπορεί να έχει απέναντί μας ή τι προκατάληψη μπορεί να έχουμε εμείς απέναντι σε κάτι, και να αναγνωρίζουμε τα δικά μας, δηλαδή τις δικές μας υποθέσεις ή τις δικές μας προκαταλήψεις, αλλά και να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τι είναι το κίνητρο. Δηλαδή, τι θέλει από εμάς και τι θέλουμε εμείς ενδεχομένως από κάτι. Μπορεί να θέλει από εμάς, γιατί δεν μπορούμε ποτέ να ξέρουμε σίγουρα, να υποθέσουμε μόνο μπορούμε. Να υποθέσουμε. Ωστόσο, η ερώτηση τι κερδίζει κανείς από αυτό ή τι θες από μένα, είναι σημαντικό να μπορούμε να τη θέσουμε πρωτίστως σε εμάς, σαν αυτοερώτηση, για να σκεφτούμε με βάση τα δεδομένα τι μπορεί να θέλει, δηλαδή τις αποδείξεις που έχουμε, την ερμηνεία, αν θέλεις, μια έτσι πρόχειρη ερμηνεία της συμπεριφοράς του, αλλά και να ρωτήσουμε ενδεχομένως, δηλαδή να έχουμε την ικανότητα και την αυτοεκτίμηση να μπορούμε να ρωτάμε τον άλλον, τι ακριβώς θέλεις από αυτό, γιατί μου ζητάς αυτό το πράγμα, τι θες από μένα. Μετά, μια άλλη δεξιότητα, επίσης πολύ σημαντική, είναι η τιμιότητα. Δηλαδή, να αναγνωρίζουμε με τίμιο τρόπο τα δικά μας, τις συναισθηματικές μας παρορμήσεις, ενδεχομένως τη δυσκολία που μπορεί να έχουμε στην αυτοσυγκράτηση,
τον εγωισμό μας, ότι μερικές φορές μπορεί να δρούμε εγωιστικά και να έχουμε εγωιστικά κίνητρα, οι άλλες πλάνες τις οποίες μπορεί να έχουμε. Μετά, μια άλλη επίσης σημαντική δεξιότητα είναι η ευρύτητα του πνεύματος. Να μπορούμε δηλαδή να αξιολογούμε τα εύλογα συμπεράσματα, να μελετούμε πολλές απόψεις και πολλές οπτικές γωνίες και να είμαστε ανοιχτοί στο να μπορούμε να τις δούμε αυτές τις οπτικές γωνίες και απόψεις, γιατί πολλοί από εμάς μπορεί να δυσκολευόμαστε να δούμε ένα θέμα ανοιχτά, να δεχόμαστε μόνο τη δική μας άποψη, μόνο την άποψη που μας βολεύει, που μας συμφέρει, ή μόνο την οπτική γωνία την δικιά μας. Να παραμένουμε ανοιχτοί σε εναλλακτικές ερμηνείες, δηλαδή να δεχόμαστε μια διαφορετική ερμηνεία που μπορεί να μην την είχαμε υπόψη μας, να δεχόμαστε νέες εξηγήσεις, γιατί εξετάσαμε τα δεδομένα με ένα διαφορετικό τρόπο και η νέα εξήγηση μπορεί να έχει λιγότερες ασυνέπειες ή να καλύπτει τα δεδομένα μας καλύτερα από αυτή που είχαμε εμείς, να έχουμε νέες προτεραιότητες, να επαναξιολογούμε τα αποδεικτικά στοιχεία και να επαναχτιμούμε το πραγματικό στοιχείο που μπορεί να μην φέραμε ενώπιόν μας. Μία άλλη δεξιότητα, λοιπόν, είναι η πειθαρχία. Πειθαρχία, ε. Να μπορούμε να είμαστε ακριβείς, λεπτομερείς και να έχουμε υπομονή και επιμονή σε αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, να αντιστεκόμαστε στη χειραγώγηση, την παθητική επιθετικότητα, αλλά και στην χειριστική συμπεριφορά που μπορεί να έχει κάποιος ενώπιόν μας, και να αποφεύγουμε τις γρήγορες αποφάσεις. Και η αποφασιστικότητα, δηλαδή να αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Χρειάζεται πειθαρχία και ώστε να μην παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε και όλες τις άλλες δεξιότητες. Φυσικά, φυσικά. Συγγνώμη για την διέκοπη. Όλα αυτά που έχω πει είναι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να πούμε ότι υπάρχει κριτική σκέψη. Δηλαδή, είναι οι δεξιότητες που μας βοηθούν, είναι τα εργαλεία της κριτικής σκέψης που μας βοηθούν για να μπορούμε να πάρουμε μια σωστή απόφαση με βάση την κριτική μας ικανότητα. Και όπως είπα, η τελευταία είναι η αποφασιστικότητα, δηλαδή να είμαστε αποφασισμένοι, να αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά και τι αξία έχει για τη ζωή μας, αλλά και την έκταση και το βάρος της απόδειξης αυτής. Οι άνθρωποι, λοιπόν, που έχουν αναπτύξει την κριτική του σκέψη είναι σκεπτικιστές, ενεργητικοί και δεν είναι παθητικοί. Είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες, είναι πρόθυμοι να αμφισβητήσουν τις πεποιθήσεις τους και να διερευνήσουν ανταγωνιστικά στοιχεία. Συνήθως δεν τους ενδιαφέρει να κατηγοριοποιήσουν τους άλλους, αλλά τους ενδιαφέρει να μπορούν να αντιλαμβάνονται σωστά κάτι και τους νοιάζει, ας το πούμε, την άποψη που θα έχουν αυτοί, δεν επηρεάζονται από πλάνες που μπορεί να υπάρχουν και μπορούν, όσο γίνεται, να αντιλαμβάνονται πότε μία είδηση ή πότε κάτι που υπάρχει είναι άξιο προσοχής ή είναι τεκμηριωμένο ή όχι. Γιατί ζούμε σε μία εποχή που υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες και υπάρχουν και πάρα πολλές αφισβητούμενες πηγές. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αναπτύξει αυτή τη δυνατότητα και για τη δική μας προσωπική ζωή, γιατί να μπορούμε να πορευόμαστε στη ζωή μας στηριζόμενοι στη δική μας κριτική ικανότητα και σκέψη, αλλά και στο να μην επηρεαζόμαστε και να γινόμαστε ευάλωτοι από πληροφορίες οι οποίες, ας το πούμε, ότι δεν είναι αντικειμενικές και δεν είναι σωστές. Τώρα, συνήθως τα παιδιά λέμε ότι για να καλλιεργήσουν την κριτική του σκέψη πρέπει να κάνουν ερωτήσεις και πρέπει και εμείς να έχουμε τη διάθεση να απαντάμε αυτές τις ερωτήσεις. Ή θα πρέπει να ζητούν εναλλακτικές επεξηγήσεις ή και λύσεις και να τα παροτρύνουμε να ψάχνουν και άλλους τρόπους και άλλες λύσεις και άλλες επεξηγήσεις για ένα πρόβλημα και να μην ψάχνουν μόνο μία λύση γι' αυτό. Ή να συζητάμε για τις προκαταλήψεις,
να μπορούν δηλαδή τα παιδιά να καταλαβαίνουν τι σημαίνει προκατάληψη και να τους προωθούμε να μην ασχολούνται μόνο με τα σχολικά ακαδημαϊκά θέματα, αλλά να ψάχνονται και σε άλλα θέματα. Η κριτική σκέψη θα τη βρούμε στη βιβλιογραφία ως συγκλίνουσα σκέψη. Συγκλίνουσα σκέψη. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή μας. Υπάρχουν και κάποια στάδια, τα οποία η βιβλιογραφία βασικά λέει ότι είναι πολύ σημαντικά. Είναι η θεωρία, για όποιον θέλει να την ψάξει, του Κίκαν, που είχε πρώτο υποθεί το 1986, αλλά έχει γίνει και μία καλύτερη διατύπωση του 1994 και μιλάει για τα στάδια της συνειδητοποίησης, που εξηγεί βασικά ανά ηλικία την κριτική σκέψη, πώς μπορεί το παιδί με βάση τη γνωστικά του στοιχεία να την κατανοήσει. Το στάδιο 4 λοιπόν, που μιλάει για την ενηλικίωση και μετά, μιλάει για το άτομο το οποίο έχει την ικανότητα να αναλάβει την ευθύνη της σκέψης του, να επιλέξει τα δικά του, τις δικές του ιδεολογίες και είναι αρκετά ανεξάρτητο ώστε να πετύχει και την αυτορύθμισή του. Ωστόσο, έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές συζητάω με ενήλικες οι οποίοι δυσκολεύονται να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα, είτε γιατί δεν καλλιεργήθηκε αρκετά κατά τη σχολική περίοδο και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε γιατί και ήδη, τέλος πάντων, δεν έχουν κάνει αρκετή προσπάθεια να αναπτύξουν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Γι' αυτό και ήθελα σήμερα να το θίξουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για τη ζωή μας. Και νομίζω ότι το να το ψάξει και μόνο κάποιος, δηλαδή το να μπει στη διαδικασία να αναρωτηθεί τι γίνεται με τη δική του κριτική σκέψη και αν έχει την δυνατότητα αυτή, νομίζω μόνο καλό θα του κάνει. Ξέρεις, Αριστούνη, και ακούγοντας όλα αυτά για τα οποία μας έχεις ενημερώσει, σκεφτόμουν ότι αρκετοί από εμάς προσπαθούμε να έχουμε κριτική σκέψη, μπαίνουμε στη διαδικασία, αλλά κάπου φτάνουμε μέχρι σε ένα σημείο και σταματάμε. Για παράδειγμα, μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε τις δικές μας προβολές, αυτό που είπες εσύ ως προκαταλήψεις, να μην αντιλαμβανόμαστε τις προκαταλήψεις μας, ή κάποιος άλλος μπορεί να αντιλαμβάνεται τις προκαταλήψεις του, αλλά να μην έχει αυτοσυγκράτηση, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ή να μην έχει αποφασιστικότητα. Έτσι όπως το ακούω, όπως πολύ ωραία μας το έχεις εξηγήσει, μου φαίνεται σαν μια πνευματική πορεία που είναι συνεχής και συνεχώς μπορεί κάποιος να προσπαθεί να εξελίσσεται. Και όσο εξελίσσεσαι στην κριτική σκέψη, τόσο και πιο δίκαιος και έντιμος γίνεσαι και με τον εαυτό σου, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγεσαι. Ναι, είναι η κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους γίνεται πιο ακριβής και δίκαιη. Είναι μια διαδικασία η οποία μεγαλώνει μαζί μας, συνεξελίσσεται μαζί μας. Δεν μπορεί κάποιος να πει θα αποκτήσω κριτική σκέψη, το αποφάσισα σήμερα και θα έχω κριτική σκέψη το απόγευμα. Όχι. Χρειάζεται καλλιέργεια, χρειάζεται ενδεχομένως ψυχοεκπαίδευση, χρειάζεται να διαβάζει πολύ για να μπορεί να ξέρει ότι ας πούμε κάποιος γράφει ένα βιβλίο π.χ. και λέει αυτή την θεωρία ή αυτή την άποψη. Κάποιος γράφει ένα άλλο βιβλίο και λέει αυτή την θεωρία και αυτή την άποψη. Και συνήθως πολλοί άνθρωποι θα μιλήσουν για τη δική τους άποψη. Και πολλές φορές μπορούν να έχουν όλοι δίκαιο από την οπτική γωνία που μπορεί να το κοιτάνε. Νομίζω ότι η πρακτική εκπαίδευση στην κριτική σκέψη γίνεται διαμέσου της ψυχοθεραπείας. Ναι, γίνεται. Και της ψυχοεκπαιδεύσεως. Ναι. Δηλαδή και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στα βίντεο, ακόμη και με τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από τα βίντεο, είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Γι' αυτό και κάποιες φορές κάποιοι σχολιαστές τρώνε απόκρυψη επειδή επιμένουν, για παράδειγμα, να ποστάρουν προκαταλήψεις ή επιμένουν να βιάζονται να κρίνουν τους άλλους ανθρώπους χωρίς να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους ή γιατί δεν είναι ανοιχτοί σε νέες εξηγήσεις. Αυτό που είχες πει, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε νέες εξηγήσεις και σε νέες απαντήσεις, μπορεί να μην τις είχαμε σκεφτεί εμείς. Δηλαδή, ναι. Πολύ συχνά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν κατέχουν τη τέχνη της επικοινωνίας και δεν μπορούν να ακούνε τον άλλο προσεκτικά, είτε γενικότερα τους αρέσουν μόνο αυτοί που λένε αυτά που συμφωνούν μαζί τους και είναι πολύ απορριπτικοί σε οτιδήποτε καινούριο ή σε οτιδήποτε διαφορετικό. Εμένα αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα την εποχή που ζούμε, είναι η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων και ο φανατισμός των απόψεων. Τον φοβάμαι πολύ τον φανατισμό, γιατί ο φανατισμός δεν μας βοηθάει να δούμε το ανθρώπινο στοιχείο στον κάθε άνθρωπο και είναι μη δημοκρατική διαδικασία, η οποία, μη τι άλλο, μπορεί να επιφέρει πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή του οποιοδήποτε. Οπότε, νομίζω ότι μέσα από αυτό το κανάλι, επειδή ακριβώς μιλάμε και το κίνητρό μας είναι να βοηθήσουμε από το δικό μας μετερίζει όλους τους ανθρώπους να μάθουν κάτι και να δουν κάτι διαφορετικά, το μήνυμα που θέλω να στείλω σήμερα είναι ότι ας μάθουμε να κρίνουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε και να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί στη διαφορετική άποψη, χωρίς να την στοχοποιούμε, ακόμα και να μην συμφωνούμε. Σε δημοκρατικό καθεστώς υποτίθεται ζούμε, άρα δικαιούται και ο άλλος να πει τη δική του άποψη, τη δική του γνώμη και διαφωνούμε, δεν πειράζει. Είναι καλό και επίσης να παίρνουμε το χρόνο μας για να αποφασίσουμε τι άποψη έχουμε, γιατί μόνο μέσα από σκέψη σοβαρή και περίσκεψη μπορούμε να εφαρμόσουμε κριτική σκέψη. Δεν εφαρμόζει κριτική σκέψη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Όχι, αυτό είναι συναισθηματική, ας το πούμε, απόκριση. Είναι οι άνθρωποι που έχουν πολύ έντονο παρορμητισμό και χωρίς να ακούσουν καν τα δεδομένα που έχουν μπροστά τους, μπορεί να βιάζονται να πούν την άποψή τους, η οποία μπορεί να είναι από προκατάληψη, μπορεί να είναι από τραύμα, μπορεί να είναι από λαθαμένες πηγή πληροφόρησης, μπορεί να είναι γιατί ακριβώς πιστεύουν κάτι και το πιστεύουν με τρόπο πολύ κλειστό και δεν δέχονται τίποτα νέο, τίποτε διαφορετικό, τίποτε νεοτεριστικό και οτιδήποτε καινούριο είναι το απορρίπτουν χωρίς καν να το ακούσουν, χωρίς καν να το γνωρίσουν. Οπότε δυσκολεύονται πάρα πολύ και δυσκολεύουν τη ζωή τους και δυσκολεύουν τη συνύπαρξή τους με άλλους ανθρώπους και γενικότερα αυτό μπορεί να γιγαντώνει φαινόμενα όπως ο φανατισμός, που δεν είναι υγιή φαινόμενο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ διακριτική επιλογή. την πολύ έτσι στοχευμένη και χρήσιμη επιλογή θέματος. Θα τα πούμε την ερχόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά. Γεια. Yeah. Yeah.